Πες μου λίγο κάτι. Στη συνέντευξη που έδωσε στη Φέη τη Σκορδά, στην κουβέντα εκεί που ήταν και Skype και οπότε νιώθεις μια άνεση, οπότε είπες δύο-τρία παραπάνω. Λα-λα-λα. Άφησες κάποιες εχμές. Σήμερα είμαι πολύ πριόνι. Εχμές για Βασάλο. Μάλιστα. Για Χρυσοειδή. Σταυρούλα. Ναι. Ναι. Και για Μαργιαλένα. Όπως. Τώρα το όπως ρωτάς πολλά. Κάπως είπες, όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται σε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα πρόσωπα. Μάλιστα. Ναι. Πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος. Εγώ τα είπα αυτά. Πρέπει να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αλλά ήταν, ναι, μου κάνανε ερωτησούλες μπαμ. Ο Παρτσόλης ζει μέσα από το Survivor, εγώ ζω κανονικά. Ναι, δεν μπορώ να σου κάνω τόση στιγμή. Ενώ ρε παιδί μου, ακούστηκαν διάφορα. Ακούστηκαν διάφορα. Κοίτα να δεις τώρα για να το καταλάβεις ακριβώς. Έχεις εσύ πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Έχω. Θα το ρίξεις κάπου αλλού το πρόβλημα αυτό. Ναι. Για να μην φανεί έτσι μέσα στη θολούρα όλη, να φταίξει κάποιος άλλος. Οπότε. Με σκοπό βγαίνεις, να φύγει μετά, να βγει υποψήφιος. Εσύ βγαίνεις καθαρός. Για το Βασάλο, λέμε. Ναι, γιατί ακουστήκανε κάτι τύπο ότι εγώ τον εγουστάρω και αυτό. Ακούστηκε και το εγουστάρις και με το έψιλον μπροστά. Εγουσταριζόσαστε. Αυτό ακούστηκε. Έλα όμως που εγώ γουστάρω άλλον και είναι στην Κύπρο και περιμένει. Και χαιρετίσματα, αγόρι. Θα έρθει, δεν είναι σωστά. Αλήθεια. Φιλιά μας στην Κύπρο όλοι. Να σου πω. Θα μπορούσε πάντως ένα σκάλωμα που είχες φάει με τον Κωνσταντίνο. Όχι σκάλωμα. Δεν είναι σκάλωμα η λέξη, αλλά το λέω τώρα για χάρη της κουβέντας. Ναι, καταλαβαίνω. Ενώ ότι στη Βίδωνε, που και που ο Κωνσταντίνος, θα μπορούσε αυτό να ήταν λανθάνων ερωτισμός. Και ας μην είναι. Πώς θα έλα όμως που δεν ήτανε, ήτανε λανθάνων εκνευρισμός μέσα μου. Μέσα σου εκνευρισμός. Το νιώθω τώρα που τα λες, το νιώθω. Υπήρχε ναι. Ερωτισμός με... Όχι. Όχι με σένα. Με ρώτα τους άλλους.